Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 3η 28 Μαΐου 2019. Κοντεύουμε στο καλοκαίρι, αν και πλέον ο καιρός είναι μια χαρά νομίζω. Έχει έρθει η ζέστη για τα καλά. Θέλουμε κι άλλοι, δεν χορταίνουμε. Είμαστε κοντά ημερομηνιακά. Στο καλοκαίρι 28 Μαΐου ξεκινάμε με την ώρα για μπλε. Στο Λίμπερο 104,4, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Μπίλη μου, νιώθω λίγο παράξενα σήμερα γιατί είμαστε μόνο οι δυο μας. Πέμπτη είχαμε κόσμο, Παρασκευή είχαμε κόσμο, χθες είχαμε τον προπονητή του Ηρακλή, τον κύριο Κώστα Μέξα. Τρεις συνεχόμενες εκπομπές με πολύ μπάσκετ. Θα έχουμε και σήμερα μπάσκετ φυσικά, λογικό είναι. Θα έχουμε και ρεπορτάζ ποδοσφαίρου, θα έχουμε και Ηρακάμ, θα έχουμε πολλά. Θα προαναγγείλουμε και κλήρωση. Δεν θα την κάνουμε σήμερα, θα την προαναγγείλουμε όμως. Όλα αυτά εδώ μέχρι τις 8. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr το mail μας. Κοντά μας φυσικά ο μεγάλος μας χορηγός, Notos All Day Cafe Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου με θέα τη θάλασσα. Υπέροχη μαγαζάρα, υπέροχη τοποθεσία από το πρωί για καφεδάκι, στη συνέχεια και φαγητό. Τι φαγητό, φαγητάρες και club sandwich και burger και hot dog και λιχουδιές ανάλογα με αυτό που θα παραγγείλετε προς το απόγευμα με άλλο καφεδάκι, με τη σοκολατίτσα σας, με το milkshake σας, με τους χυμούς σας, με τα τσάγια σας, όσο περνάει η ώρα. Και πέφτει ο ήλιος, θα αρχίσουμε και τα κοκτέιλ και όλα αυτά με αυτή τη θάλασσα μπροστά μας, με αυτή τη θέα μπροστά μας που δεν τη χορταίνω όσες φορές κι αν πάω. Προς τα ένα mail από χθες στο φίλο τον Χρήστο, η αλήθεια είναι ότι το διάβασα, Χρήστο μου, όταν είχαμε ολοκληρώσει την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κώστα Μέξα, τον προπονητή της Ανδρικής Ομάδας Μπάσκετ του Ηρακλή. Είχε γράψει «Μέξα φέρε Νόντα Παπαντονίου». Θα του το μεταφέρω. Δεν το προλάβαμε χθες. Σε μία συζήτηση, επαναλαμβάνω, που δεν ξέρω για σας, προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν έχεις την ευκαιρία κάθε μέρα να μιλάς με προπονητή του Ηρακλή, ανεξαρτήτως αθλήματος, μία ολόκληρη σχεδόν ώρα. Και είναι εκπομπές που μας έλειψαν πάρα μα πάρα πολύ, είναι εκπομπές που θέλουμε να έχουμε πάρα μα πάρα πολύ, γιατί όχι και σε... και στην καθημερινότητά μας, καθώς όλες οι άλλες οι εκπομπές, κυρίως για το ποδόσφαιρο, είναι μέσα στην γκρίνια, τη μύρλα, τη μιζέρια, τη στεναχώρια και τις αρνητικές εξελίξεις και ειδήσεις όπως η σημερινή, που είναι πολύ αναμενόμενη. Βέβαια δεν ανακαλύφθηκε η Αμερική, ούτε πέσαμε από τα σύννεφα για αυτό που έγινε σήμερα με την επικύρωση της βαθμολογίας στην Football League, που σημαίνει ότι ο Ηρακλής θα παίξει στη Football League, μόνο που αυτή τη φορά η Football League που θα παίξει, το θα παίξει τρόπος του λέγειν, απλά σήμερα υποβιβάζεται και επίσημα στην τρίτη τη τάξη κατηγορία. Γι' αυτό και το μπάσκετ μας έδωσε και μας δίνει πολύ ωραίες αιτίες και αφορμές να μιλάμε για το άθλημα, να μιλάμε για το παιχνίδι, να μιλάμε για μεταγραφές, να μιλάμε για συστήματα, να μιλάμε για μπάλα, να μιλάμε για αγώνες, να μιλάμε καθαρά αγωνιστικά, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Στο ποδόσφαιρο, όλα τα υπόλοιπα λέμε, πέρα από το αγωνιστικό, εύχομαι και αυτό το μακάρι που λέω εδώ σχεδόν κάθε μέρα, να περάσει, να περάσουν λίγες μέρες ακόμα, μιας και πέρασαν οι εκλογές για τους περισσότερους δήμους, κάποιοι έχουν και τελικούς, την Κυριακή μας έρχεται, και να ξημερώσει αυτή η ρημάδα, η περίφημη ημέρα που θα βρει τον Ηρακλή Super League, προφανώς μέσω άλλου αφημί, για να είμαστε όλοι καλύτερα, για να έχουμε να συζητάμε για προετοιμασία, να έχουμε να συζητάμε για μεταγραφές, να έχουμε να συζητάμε για προπονητή, να έχουμε να συζητάμε για φιλικά, για ταξίδια, για τηλεοπτικά, για κλήρωση πρωταθλήματος, για κλήρωση κυπέλου, για πρώτη εθνική κατηγορία, για όλα αυτά. Που και αυτά μας έχουν λείψει. Στο μακάρι είμαστε, όλα είναι ανοιχτά. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, είτε θετικά είτε αρνητικά.
τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Καθημερινά δέχομαι δεκάδες μηνύματα. Καθημερινά, ειδικά στο αρπιστοχώριο που ζω, πάρα πολλοί φίλοι με ρωτούν. Και αυτό που τους λέω είναι αυτό που λέω και στον αέρα. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να περιμένουμε. Το πόσο θα περιμένουμε το ξέρουν αυτοί που είναι πρωταγωνιστές στις συζητήσεις και στις επαφές, οι οποίες φυσικά και δεν έχουν σταματήσει. Μπορεί λόγω εκλογών να μπει και άνω τελεία, αλλά δεν μπήκε οριστική τελεία. Και το πόσο κοντά ή μακριά είναι οι δύο πλευρές θα φανεί, θέλω να πιστεύω, σύντομα. Εγώ θέλω να ξυπνήσω ένα πρωί χωρίς να γίνει σύριαλ. Γι' αυτό και η στάση που κρατούμε αυτές τις μέρες είναι συγκεκριμένη, για να μην σας τρελάνουμε κι άλλο. Να περιμένουμε. Θα μπορούσαμε κάθε μέρα να λέμε τη λέξη Βόλος. Κάθε μέρα. Το πιο εύκολο θα ήταν. Αλλά δεν νομίζω να κερδίσουμε κάτι. Ας κάνουμε λίγο ακόμα, το ξέρω είναι δύσκολο, υπομονή, για να έρθει αυτό το πρωί και να είναι ο Ηρακλής Σούπερ Λίγκα. Δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο. Και δυσκολίες υπάρχουν και εμπόδια υπάρχουν και πολλά υπάρχουν. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Μετά και τη σημερινή εξέλιξη, για όσους δεν γνωρίζουν, επικυρώθηκε η βαθμολογία. Ο Ηρακλής κατοχύρωσε την 11η θέση που τον στέλνει στην 3η τάξη κατηγορία, αναμενόμενο. 4ος εξωαγωνιστικός υποβιβασμός. Γιατί ο Ηρακλής, ως γνωστόν, τερμάτισε στη 10η θέση στο γήπεδο, στο χορτάρι. Έφαγε μείον 3 από την Επιτροπή Επιτήρησης και πήγε στην 11η. Θα πει κάποιος, μήπως να περιμένουμε και το σενάριο 14 ομάδες. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία γι' αυτό. Και δεν υπάρχει, γιατί η ΕΠΟ ούτε καν το έχει λάβει υπόψη αυτό που είχε ψηφίσει πριν από μέρες. Αν θυμάστε, είχαμε φιλοξενήσει εδώ και τον κύριο Λεουτσάκο, τον πρόεδρο της Football League. Για το 12 ή 14 ομάδες, με μια εβδομάδα καθυστέρηση η Παϊρακλής, όπως θυμάστε, είχε βγάλει ανακοίνωση και τα Τρίκαλα είχαν βγάλει ανακοίνωση, αλλά η ΕΠΟ μάλλον δεν συγκινήθηκε. Για να τρολάρω λίγο, του χρόνου η Ηρακλής Σούπερ Λίγκα χτυπάει πρωτάθλημα, έτσι. Όπως έγινε γνωστό, οι 6 πρώτες ομάδες του χρόνου στη Super League θα παίξουν play-off. Δηλαδή και ο έκτος μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή. Αυτό δεν αποφάσισαν οι φωστήρες σήμερα στη Super League. Πάμε να το πάρουμε. Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Ξέρετε πόσο πολύ θα το θέλαμε όλοι, σε συνδυασμό με την επιστροφή του Ηρακλής στην Α1 στο μπάσκετ, να σκάσει και μια είδηση που να λέει ο Ηρακλής Σούπερ Λίγκα. Να βρούμε ξανά ρυθμούς. Να βρούμε ξανά καθημερινότητα. Γιατί αυτό το πράγμα, πιστέψτε με, δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται με τίποτα. Το να ασχολούμαστε κάθε μέρα με το ποδόσφαιρο χωρίς κάτι χειροπιαστό. Μακάρι να τρέξουν οι εξελίξεις και να έχουμε κάτι χειροπιαστό. Πέρα από το σημερινό χειροπιαστό που οδηγεί τον Ηρακλή στην τρίτη κατηγορία. Αλλά επειδή η τρίτη κατηγορία πλέον γίνεται επαγγελματική, πώς θα κατέβεις να παίξεις στην τρίτη κατηγορία? Να κουβαλάς πάλι τον Παπαθανασάκη? Δεν γίνεται. Να πας πιο κάτω? Αφημί είναι μονόδρομος. Εδώ και καιρό. Βέβαια, θα μπορούσαν, ουρλιάζαμε εδώ μήνες, να τα αποφύγουν όλα αυτά. Αλλά είτε δεν μπορούσαν, είτε δεν ήθελαν τόσο πολύ. Και φτάσαμε στο διατάφτα που ο Ηρακλής, η ΠΑΕ Ηρακλής, θα ξεχωρίζω κάθε φορά, έχει αυτό το μονόδρομο. Να βρει τρόπο, όποιον τρόπο, ξέρουμε όλοι ποιος είναι, μην κρυβόμαστε, να παίξει τη Σούπερ Λίγκα. Να ξεκινήσει σε 1-2 μήνες προετοιμασία με φιλικά στο εξωτερικό κτλ.
Και επειδή πολλά κυκλοφορούν και επειδή πολλά έχουν διαρρεύσει και επειδή δεν θέλουμε να σας τρελάνουμε, το πιο εύκολο θα ήταν να κάνουμε αυτό, γιατί πουλάει. Είμαστε λίγο παραπάνω της υπομονής. Όπως ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς ανακοίνωση η ώρα για μπλε δεν πάει πουθενά. Μπάνα λένε οι άλλοι να χτυπιούνται. Άμα δεν δούμε την ανακοίνωση, άμα δεν δούμε την υπογραφούλα, άμα δεν δούμε εξελίξεις οριστικές, θα κάνουμε όσο υπομονή χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε μπάσκετ ξανά. Δικαιωματικά το αξίζει και φυσικά θα ασχολούμαστε ακόμα περισσότερο, όχι ότι είχαμε πάψει όλα αυτά τα 8 χρόνια εδώ σε εκπομπή και στη Β' Εθνική και στην Α2 όπως θυμάστε, πόσο μάλλον τώρα. Την Πέμπτη είχαμε αθλητές, την Παρασκευή είχαμε αθλητές της ομάδος, πρωταγωνιστές. Χθες είχαμε για μία ώρα περίπου εδώ στο στούντιο τον κύριο Κώστα Μέξα, τον προπονητή. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον αθλητή που είναι και παραμένει πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ηρακλή όλων των εποχών και του το έχω πει και εκτός αέρα με απόλυτο σεβασμό ότι είναι ένας από τους δύο, ένα από τα πρώτα δύο ονόματα που θυμάμαι εγώ στη ζωή μου, πολύ πολύ μικρός, να ακούω βλέποντας στην ΕΡΤ μπασκετικό Ηρακλή. Ο λόγος για τον κύριο Γιάννη Τσουμή, ο οποίος είναι στην γραμμή μας και με χαρά τον καλησπερίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε και αντιπρόεδρος φυσικά της ΕΚΑΘ, τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Επειδή μας ακούνε οι φίλαθλοι και ιδιαίτερα οι μπασκετικοί, ναι. Και δεν ξέρω αν ξαφνιάστηκαν από το μεγαλύτερο πρώτο σκόρερ που είπατε. Το έβαλα και κουιζάκι σήμερα στο Facebook, δύο το βρήκανε. Και μάλλον λίγοι το βρήκανε. Δύο γιατί... κύριε Τσουβί το βρήκανε, μπορώ να σας πω και τις απαντήσεις. Είχα απαντήσεις, δύο ήταν για σας. Δύο-τρεις γράψαν για Μούμογλου, γιατί προφανώς το μυαλό τους πάει σε εκείνη την φοβερή επίδοση που είχε σε εκείνο το παιχνίδι, πόσους πόντους είχε, 145. Μόνο 145. Αυτό σου λέει πρώτο σκόρε θα είναι. Και πολλοί θα έπανε για τον Ίγκραμ και ούτω καθεξής. Για Ίγκραμ, για Δημήτρη Παπαδόπουλο, για... για Χατζιβρέτα όπως... όπως... Ναι, όπως είπα εγώ, για Καρατζουλίδη, για Σακελαρίου, είχα και ένα Σακελαρίου. Όλοι είχαν δίκιο στο θέμα της γενικότερης εικόνας. Αυτό που είπατε εσείς είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, σε άθροισμα πόντων, έτσι, ναι. Το διευκρινίζουμε. Ναι. Γιατί μπορεί σαν μέγεθος, σαν δυνότητα εκτελεστική, σαν αξία, ξέρω εγώ, μπορεί οποιοδήποτε να βάλει άλλους και όχι εμένα. Αλλά επειδή αυτό που είπατε βασίζεται τεκμηριωμένα σε μια εξαιρετική δουλειά που έκανε ο Αλέξανδρος Οικονομίδης, που κράτησε πάνω από 10 χρόνια. Περιμένουμε το λεύκομα πώς και πώς. Περιμένουμε το λεύκομα της ιστορίας του μπασκετικού Ηρακλή. Ο Αλέξανδρος Οικονομίδης έκανε έρευνα πάνω από 10 χρόνια. Έχει καταγράψει όλους τους αγώνες, όλα τα αποτελέσματα, συγκεκριμένα 1.800 αγώνες έχουν καταγραφεί με τα αποτελέσματα, τους πόντους, φωτογραφίες πολλές, υλικό πολύ και εγώ βοήθησα και του έδωσα αρκετές από το προσωπικό μου αρχείο, όπως επίσης τον έφερα σε επαφή με τον Κώστα τον Μπογκατσιώτη, με τον Άγιο τον Κυνηγόπουλο, διαχρονικά δηλαδή καλύπτει όλες τις εποχές. Έτσι λοιπόν και μέσα από ένα εξελάκι, αθροίζοντας τους πόντους, βγαίνω πρώτος σκόρερ σε άθροισμα με 5.050 πόντους. 5.050 ακολουθεί... 50 πόντους, ναι. Και ο Ίγκραμ βέβαια, ο μεγάλος Ίγκραμ που είχα την τύχη να παίξω και 2 χρόνια μαζί του, ακολουθεί με 4.500 πόντους. Αυτό είναι αποτέλεσμα βέβαια της μεγάλης χρονικά παρουσίας μου στον Ηρακλή. Έπαιξα στην ανδρική ομάδα 15 χρόνια, ναι. Από το 1974 μέχρι το 1989. Δύο χρονιές εκ των οποίων ουσιαστικά ήταν κενές, μία γιατί ήθελα να προετοιμαστώ για τις εισαγωγές στο Πολυτεχνείο και μία γιατί αμέσως μετά ασθένησα και απήχα ακόμη ένα χρόνο. Έτσι λοιπόν να διευκρινίσω ότι ο μέσος όρος ο δικός μου αναγώνα είναι 15 πόντι, του Ίγκραμ 32 πόντι. Ο Μούμογλου έβαλε 145 πόντους,
που ούτε κανένας μπορεί να φανταστεί ότι θα μπορούσε να βάλει. Άρα υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια. Ναι, στέκομαι λοιπόν ότι στο άθεσμα είμαι πρώτος, τεκμηριώθηκε από τον Αλέξανδρο και πάση περιπτώσει. Εντάξει, αν ο Ingram ήταν 15 χρόνια. Αν ο Ingram ήταν 15 χρόνια στον Ηρακλή, μπορεί να είχε. Αν ο Ingram θα βάζει, μπορεί και τα τριπλάσια. Κάνα εκατομμύριο πόντους μπορεί να είχε. Ναι. Τα τριπλάσια, ναι, τα τριπλάσια. Αλλά μιλάμε τώρα για μια διαχρονικότητα. Και ξέρετε, το πρόβλημα τώρα με τις ομάδες, δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα, εγώ σαν πρόβλημα το βλέπω, είναι ότι αλλάζουν συνεχώς τα ρόστερ. Ίσως βέβαια αυτό να δίνει, Και μπορεί να δίνει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δεν το αφισβητώ. Αλλά δύσκολα μένει ένας παίκτης τόσα πολλά χρόνια, όπως μέναμε εμείς τότε τη δεκαετία του 80 που έπαιξα εγώ. Πείτε μας, κύριε Τσουμή, γιατί είναι ωραίο αυτό να το ολοκληρώσουμε, την πεντάδα. Τσουμής, Ingram, μετά που πάμε. Να σας πω, να ξεκινήσω, γιατί στο μυαλό μου εμένα είναι η πεντάδα η κλασική, η διαχρονική της δεκαετίας του 80. Όχι, η πεντάδα με τους πόντους. Α, η πεντάδα θυμάστε? Με τους πόντους. Ναι, είστε πρώτος εσείς, δεύτερος είναι ο Ingram. Δεν θέλω να κάνω επίδειξη μνήμης, έχω μπροστά μου τον πίνακα, γιατί έχω και την τιμή, επειδή συνεργάστηκα με τον Αλέξανδρο Οικονομίδη, ναι, να μου δώσει μια προεκτύπωση. Οπότε τους πίνακες τους έχω εδώ και αρκετό καιρό. Να πω ονομαστικά, Τσουμής με 5.050 πόντους, Ingram με 4.670, Σακελαρίου 4.600, Καρατζουλίδης 4.500, Παπαδόπουλος Δημήτρης 4.300. Συγχαίρω τους ακροατές, γιατί τους βάλανε όλους αυτούς στις απαντήσεις. Δηλαδή, και να συμπληρώσω με τη δεκάδα, Μπογατσιώτης, Βλαχόπουλος, Πιλαφίδης, Χατζιβρέτας, Κακιούσης. Εντάξει, αυτό είναι ένας πίνακας με συγκεκριμένα κριτήρια. Υπάρχουν άλλοι πίνακες με περισσότερες συμμετοχές, με περισσότερα χρόνια. Σωστά. Και στις συμμετοχές είμαι δεύτερος με 300 συμμετοχές. Πρώτος είναι ο Μάντης. Είστε οι πρώτοι δύο, Τσουμής Μάντης, που εγώ με θυμάμαι, εγώ έχω γεννηθεί το 79, να πρωτοβλέπω στη ζωή μου μπάσκετ Ηρακλή. Είστε τα πρώτα δύο ονόματα που άκουσα στη ζωή μου. Βέβαια υπήρξαν και άλλοι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με προλάβατε μαζί με τον Ingram, που ουσιαστικά ήταν στην ολοκλήρωση της παρουσίας μου στον Ηρακλή. Εκείνη η πεντάδα, ναι. Με γιατρό και γιατρό, τον Παπαδόπουλο. Και Παναγιωτίδη και Τσέκο, και ο Τσέκος ήταν μετά. Ήταν πιο μετά. Παπαδόπουλος και ο Τσέκος, όχι, ήταν και ο Τσέκος. Και ο Χρήστος. Και ο Λευτέρης ήταν, ο Κακιούσης νεαρός. Ο Κακιούσης, βέβαια. Καλή ομάδα. Δεν το συζητάω. Καλούτσικη. Εξαιρετική. Και ήταν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ιβανοθείου. Ναι. Με τα κεπέγγια, αν τα προλάβατε. Το ψηλό, το μπαλκονάκι που λέγαμε. Το ψηλό, ναι, το μπαλκονάκι, και από κάτω οι πάγκοι των ομάδων. Κατά καιρούς βγάζω κάτι φωτογραφίες εκείνες της περίοδου και με την ευκαιρία της συνομιλίας μας θα ανεβάσω μια. Να βάλετε, γιατί μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσουν αυτά. Ημερών, ναι. Και ειδικά για τον μπασκετικό Ηρακλή, για να πάμε και στο τώρα, κύριε Τσουμή, μας είχε λείψει πάρα πολύ αυτό που νιώθουμε αυτές τις μέρες. Ναι. Ο Ηρακλής πάρα πολύ μας έλειψε. Εντάξει, πηγαίναμε στο Ιβανόφιο, δεν σταματήσαμε ποτέ να παρακολουθούμε, αλλά άλλο να βλέπεις Β' Εθνική, άλλο να βλέπεις Α2. Και άλλο του χρόνου να ζήσουμε όσα παιχνίδια ζήσουμε, τέλος πάντων, με την ατμόσφαιρα που ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ. Και χαίρομαι που σαν εσάς τους χαρακτηρίζω μπασκετάνθρωπους, που αγαπάτε τόσο πολύ αυτό το άθλημα, σας ξαναβλέπουμε στο Ιβανόφιο. Σας βλέπουμε στο Ιβανόφιο. Να μην βάλω το ξανά, να βάλω μια συνέχεια. Ναι, μπράβο. Στο Ιβανόφιο λοιπόν το επισκέπτομαι. Καταρχήν να σας πω μια λεπτομέρεια. Γεννήθηκα 100 μέτρα από το Ιβανόφιο. Άντε 200, γιατί το πατρικό μου είναι στο Εθνικό Κολυμπητήριο δίπλα. Δηλαδή γεννήθηκα στους Χορτατζίδες. Άρα είναι το σπίτι μου. Ένα λεπτό με το πόδι. Πώς. Ένα λεπτό, να μην υπερβάλλουμε, ένα λεπτό με το πόδι. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ στο Κατσάνιο, το οποίο ήταν ανοιχτό. Ίσα που προλάβαν τότε και βάλανε άσφαλτο όταν ξεκίνησα, με τα ξύλινα ταμπλό. Όταν μπήκαν τα πλαστικά, τα δύο ξύλινα πήγανε στα πλάγια για να υπάρχουν δύο μπασκέτες παραπάνω για σουτ. Ποτέ δεν έκοψα την επαφή μου με το χώρο, αν και μετά το 89 που παντρεύτηκα ήρθα στην Καλαμαριά, αλλά το Ιβανόφιο είναι το δεύτερο μου σπίτι, οι Χορτατζίδες γενικότερα. Ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά με την επιτυχία του μπασκετικού Ηρακλή. Με τα πρώτα play-offs με τον Καποδίστρια, με τον Χαρίλα Τρικούπη, συγγνώμη, το μάτς το είδα, ήμουνα με το γιο μου στο Παρίσι για κάποιες προσωπικές υποθέσεις και είχαμε το τάμπλετ και βλέπαμε το παιχνίδι. Αλλά βέβαια ευτυχώς είχα επιστρέψει στο τελευταίο παιχνίδι και το πιο ουσιαστικό, το πιο ενδιαφέρον, που μας έδωσε και αυτή τη χαρά της φιέστας. Είχα χρόνια να ζήσω τέτοια ατμόσφαιρα, μπορώ να την παρομοιάσω.
με την περίοδο 2001-2002, τότε που ο κύριος Εμφιετζόγλου είχε εγκαταλείψει ουσιαστικά την ΚΑΕ και ανέλαβε μια διοίκηση πρωτοδικίου με άτομα του Γυμναστικού Συλλόγου, είχα αναλάβει ως γενικός αρχηγός με προπονητές τον Πιλαφίδη και τον Μουρατίδη, να τρέξουμε την ομάδα χωρίς ούτε μία δραχμή ούτε ένα ευρώ. Είχε πολύ καλούς παίκτες, οι παίκτες αυτοί είχαν μεγάλο φιλότιμο και καταφέραμε και βγήκαμε τέταρτη στην Α1. Πήραμε το δικαίωμα εισόδου συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε τότε τα 100 εκατομμύρια δραχμές. Δεν δηλώθηκε η ομάδα, έτσι. Και δεν δηλώθηκε η ομάδα. Ήταν αδύνατο να βρούμε 100 εκατομμύρια δραχμές για εγγυητική επιστολή που ζητούσε η Ευρωλίγκα. Έτσι χάσαμε τη συμμετοχή μας και νομίζω ότι και το ελληνικό μπάσκετ έχασε και την τέταρτη θέση. Από εκεί άρχισαν να μειώνονται οι θέσεις στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι και τότε έζησα τέτοια ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα στους τελευταίους αγώνες που καταφέραμε και πήραμε το δικαίωμα για την Ευρωλίγκα. Το τελευταίο παιχνίδι, ανεβάσατε και μια σχετική φωτογραφία από ό,τι είδαμε, την Καστοριά, σηματοδότησε την επιστροφή της ομάδος. Τι θα θέλατε να δείτε, με τι θα μένατε ικανοποιημένος για την επόμενη χρονιά σε ένα πρωτάθλημα με ομάδες που ακόμα, κύριε Τσουμή, τα ξέρετε γιατί ασχολείστε, είστε και στην ΕΚΑΣΤ. Δεν ξέρουμε πόσες ομάδες είναι, ποιες θα είναι, τι θα γίνει. Με τον Ολυμπιακό έχει γίνει όλο αυτό το μπάχαλο. Α1, Α2 κτλ. Αλλά για τον Ηρακλή, πέρα από το σχόλιο σας που θα το ήθελα και αυτό για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα, για τον Ηρακλή, τι να θέλουμε, τι να περιμένουμε. Καταρχήν, να ξεκινήσω με το να συγχαρώ τον πρόεδρο, τον Θόδωρο τον Δρακόπουλο. Βεβαίως. Τον βοηθό του, τον Διονύση τον Κοντοτάσιο, τον προπονητή τον Κώστα τον Μέξα και τους παίκτες βέβαια, τον γιατρό, τον μασέρ, τον γυμναστή, όλο το team. Να τους συγχαρώ. Ιδιαίτερα όμως τον Θόδωρο τον Δρακόπουλο, ο οποίος είναι η αλήθεια, δεν τον γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια, αλλά όλοι μου είπανε ότι ήταν ένας από τους πιο σκληροπυρηνικούς ερακλειδείς, έτσι, από τους πιο βαμμένους μπλε. Και αυτό το απέδειξε. Γιατί επέμενε. Αν δεν αγαπάς κάτι πολύ, δεν επιμένεις. Ο Θόδωρος επέμενε πάρα πολύ και μπράβο του, τα κατάφερε. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η προσπάθεια να πάει εις μάτιν. Σίγουρα έχει στο μυαλό του και έχει σχέδια. Σίγουρα θα την ενισχύσει την ομάδα και θα την κάνει αντάξια του να συμμετέχει μέσα στην Α1. Και βεβαίως σίγουρα δεν θα είναι ο στόχος του απλά να παραμείνουμε. Γιατί όταν βάζεις ένα πρωτάθλημα στόχο να παραμείνεις, κινδυνεύεις άμεσα να πέσεις. Άρα κάποιους στόχους παραπάνω θα βάλει. Ελπίζω να βοηθηθεί από το σύνολο των Ηρακλειδέων κατά το ποσοστό που μπορεί ο καθένας να συνδράμει και να χαιρόμαστε τον Ηρακλή, τον ιστορικό Ηρακλή, που όταν ξεφυλίζω εγώ αυτή την προεκτύπωση του σχετικού λευκώματος, πραγματικά παρόλο που είναι η ζωή μου, κάθε φορά συγκινούμαι που τα βλέπω και αυτούς που προηγήθηκαν και αυτούς που πήραν τα πρώτα πρωταθλήματα Ελλάδος και αυτούς τους που περάσανε και τους ξένους και τους Έλληνες και θα ήθελα εγώ να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συμμετοχή Ελλήνων παικτών. Κουράζομαι να βλέπω τα Σάββατα στην τηλεόραση 5 Αμερικανούς σε κάθε ομάδα. Πολλές στιγμές, 10 Αμερικανούς πραγματικά. 10, δηλαδή, 5 και 5, 10. Δεν είναι ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είναι σοβινιστικό. Είναι όμως για την ουσία της πρόοδου του ελληνικού μπάσκετ. Οι Έλληνες έχουν μεγάλο ταλέντο. Το ξέρω από πρώτο χέρι γιατί από το 2004 που είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΣΤ ασχολούμαι ιδιαίτερα με το αναπτυξιακό κομμάτι και της ΕΚΑΣΤ και της Ομοσπονδίας. Υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν αξίες, μπορούν, αλλά χάνονται. Μετά τις εθνικές εφήβων κτλ. Χάνονται. Γιατί οι θέσεις είναι πιασμένες. Και δεν είναι δά και τόσο σημαντικοί αυτοί που πιάνουν τις θέσεις των ομάδων της Α1. Γι' αυτό ελπίζω ότι θα δοθεί μια περαιτέρω τόνωση στη συμμετοχή των Ελλήνων. Και έτσι θέλω να δω και τον Ηρακλή να έχει τους πολύ καλούς του ξένους παίκτες και πολλούς Έλληνες, πολλά ταλέντα που ήδη έχει κάνει από πέρυσι και έχει παραγωγή παικτών και κάποιες μεταγραφές που πήρε νεαρών ταλαντούχων. Αυτή είναι η εικόνα που περιμένω για την επόμενη χρονιά. Γιατί ο Ηρακλής ιστορικά πρέπει να είναι στην Α1. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Με τον μπάχαλο αυτό που βλέπετε. Δεν έχω άμεση άποψη με την έννοια, δεν θέλω να τοποθετηθώ. Είναι θέμα ομάδων, είναι θέμα ΣΑΚΕ, είναι θέμα ομοσπονδίας. Λυπάμαι, αυτό μπορώ να το πω. Ναι, λυπάμαι. Σίγουρα. Λυπάμαι γιατί δίνει μια εικόνα, ό,τι θέλω κάνω και πού θα φτάσουμε, πού θα καταλήξουμε. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, ελπίζω όμως να βρεθούν κάποιες λογικές
λύσεις που να μην εκθέσουν το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί κάπου διάβαζα ότι όπου γίνονται έτσι αγώνες, τουρνουά, πρωταθλήματα πανευρωπαϊκά και αυτά, μας ψιλοκολαντρίζουν, μας ψιλοκοροϊδεύουν, δηλαδή γινόμαστε αντικείμενο αρνητικών σχολείων. Δεν είναι η εικόνα καλή αυτή να γίνονται έτσι και να μην ξέρεις τελικά αν έπεσε κάποιος, πόσοι θα παίξουν του χρόνου. Λυπάμαι γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Να σώνονται ομάδες σε παιχνίδια άνευ αγώνος και τέτοια. Δεν θα έπρεπε να γίνει. Ναι, τα ζήσαμε και αυτά. Ένα μήνυμα από τον καλό φίλο τον Μάνο του Λουπασάκη που θέλει να σας πω, σε παρακαλώ την αγάπη μου στον κύριο Τσουμή, με σεβασμό. Σε ευχαριστώ. Πολύ, ένα καλά. Εισιτήριο, τρία μάτς στο Παλέ με τεράστια Ηρακλέα, γράφει. Προφανώς σας έζησε. Ένα εισιτήριο, τρία μάτς τότε που παίζαμε στο Παλέ Ντεσπορ. Ναι. Αν κατάλαβα καλά, αυτό εννοεί. Αυτό εννοεί. Ναι, Σάββατο που παίζανε. Ένα εισιτήριο, τρία μάτς στο Παλέ με τεράστια Ηρακλέα, αυτό γράφει. Ένα εισιτήριο, τρία μάτς με τεράστια Ηρακλέα. Ναι, ήταν στα πρώτα. Με Τσουμί, Μάντι και Ingram και χαμός. Λοιπόν, εγώ να επαναφέρω την κλασική πεντάδα λοιπόν του 80, της δεκαετίας του 80. Πάρα πολύ καλούς συμπαίκτες είχα. Απλώς έμεινε γιατί ήταν μια πολύ σταθερή πεντάδα από το 1 προς το 5 των θέσεων, εννοώ Σακελαρίου, Τσουμής, Μάντης, Πιλαφίδης, Καρατζουλίδης. Αυτή είναι μια πεντάδα ελληνικότατη. Στο μυαλό μου λειτουργεί ως η βάση του Ηρακλή της δεκαετίας του 80. Είχαμε βεβαίως πάντα και κάθε χρονιά πολύ καλούς αξιόλογους συμπαίκτες. Πάνω σε αυτό που λέτε, επειδή πρόσφατα φιλοξενήσαμε εδώ και τον σπουδαίο Τάκη Καρατζουλίδη, πριν από λίγες μέρες παραμονές του αγώνα με την Καστοριά, ο κύριος Δρακόπουλος είπε ότι σε ένα από αυτά που θέλω να κάνω για την Α1 είναι να έχω και μια ομάδα ανθρώπων, βετεράνων καλωσφαιριστών του Ηρακλή, που αγαπάνε τον Ηρακλή, που νιώθουν από Ηρακλή, που νιώθουν από Ιβανόφιο, που ξέρουν τον κόσμο και τους θέλω δίπλα μου. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Την ίδια ερώτηση είχα κάνει και στον κύριο Καρατζουλίδη, την ίδια ερώτηση κάνω κύριο Τσουμί και σε εσάς, γιατί όντως έχετε προσφέρει πάρα πολλά. Ο καθένας με τον τρόπο του είναι κοντά στην ομάδα, ως φίλαθλος, ως οτιδήποτε. Αν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια ομάδα που θα είναι κοντά. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Κάποιοι απόμαχοι, γιατί σχετικά πρόσφατα άρχισα να χρησιμοποιώ τη λέξη απόμαχοι. Ναι. Το παλέμαχοι σημαίνει ακόμη ενεργεία αλλά μεγάλη ηλικία. Κάποιοι λοιπόν απόμαχοι συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για το τμήμα και για την ομάδα. Άλλοι να είναι πιο κοντά και να έρχονται και στους αγώνες, να φέρουν τα παιδιά τους, να φέρουν την οικογένειά τους. Βεβαίως. Θα μπορούσανε, όχι τόσο χαλαρά, λίγο πιο συστηματικά, να συμμετέχουν, εάν βέβαια η διοίκηση της ομάδος δίνει και το χώρο. Γιατί κακά τα ψέματα, η ομάδα είναι πλέον μια ΚΑΕ, έχει πρόεδρο, έχει ιδιοκτησία. Δεν μπορεί να απαιτεί ο παλέμαχος ή ο βετεράνος ή ο απόμαχος να είναι ρυθμιστής καταστάσεων. Βλέπω καμιά φορά κάποιοι παλέμαχοι κάπως πιεστικά παρεμβαίνουν. Δεν λέω, όλοι αγαπάμε την ομάδα. Mm-hmm. Την ευθύνη της διοίκησης την έχει ο πρόεδρος και το επιτελείο του και η διοίκησή του. Εάν λοιπόν ο συγκεκριμένος πρόεδρος, που ξέρω ότι μας αγαπάει όλους γιατί μας παρακολουθούσε, έριξε και στον αέρα αυτή την ιδέα, μας την είπε πρόσφατα εδώ στην εκπομπή. Ναι, δεν θα έλεγα όχι. Αλλά να διευκρινίσω ότι οι ομάδες τώρα, σήμερα και τα τελευταία χρόνια, θέλουν δίπλα στην ομάδα επαγγελματίες. Τεχνοκράτες. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα είναι συστηματικά δίπλα στην ομάδα. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό όλοι. Εγώ προσωπικά. Σωστά, δεν μπορώ καταλαβαίνω. Προφανώς. Για ηθικούς λόγους θέλει. Για ηθικούς, αν θέλετε. Ναι, σημασιολογικούς. Μπράβο. Το είπατε καλύτερα, ναι. Ναι, μπορούμε να είμαστε κοντά στην ομάδα. Και αν ερωτώμαστε να μπορούμε να δώσουμε μια γνώμη, μια άποψη, δεν σημαίνει ότι θα περνάει το δικό μας, αλλά με μεγάλη μου χαρά εγώ θα μπορούσα την επόμενη χρονιά να συνομιλώ και να επικοινωνώ, έτσι κι αλλιώς στο γήπεδο θα πηγαίνω. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Κλείνοντας και πριν σας ευχαριστήσω για την ωραία κουβέντα που είχαμε εδώ στην εκπομπή, βέβαια 15 χρόνια μπορούσαμε να μιλάμε 15 ώρες και λίγο λέω. Αλλά αν σας ρωτούσα, κύριε Τσουμή, να μας πείτε ένα-δύο γεγονότα που
ίσως να μην τα ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε κάτι μαζί μας. Σας πιάνω λίγο προετοίμαστο, το ξέρω και συγγνώμη γι' αυτό. Ναι, δεν υπήρξε καμιά προεργασία. Κάποια γεγονότα συνήθως... Κάποιο παιχνίδι, κάποιο περιστατικό, κάτι, οτιδήποτε. Ναι. Εκείνης της εποχής. Καταρχήν, εγώ να σας πω, ήμουν τυχερός που δεν είχα ποτέ κανένα τραυματισμό. Δηλαδή, πέρα από κάποια ψηλοδιαστρέμματα κατά καιρούς, και μία χρονιά που σας είπα που απήχα γιατί είχα ασθενήσει, ναι. Και ήταν κακό αυτό γιατί ήταν στο ξεκίνημά μου, αλλά τέλος πάντων επανήλθα, το ξεπέρασα. Δεν είχα τραυματισμούς, ένα πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερον ήταν ότι θα ήθελα να είχε την οικονομική δυνατότητα ο Ηρακλής τότε να μας ενισχύσει λίγο παραπάνω την ομάδα, να μπορεί να την ενισχύσει λίγο παραπάνω. Ο Ηρακλής δεν μπορούσε να φέρει... Να χτυπήσει ένα πρωτάθλημα για παράδειγμα. Ούτε ομογενής, ούτε δίθεν ομογενείς εντός εισαγωγικών, ούτε γιατί οι ξένοι δεν επιτρεπότανε. Εν πάση περιπτώσει γενικότερα δεν μπορούσε να δαπανίσει, ήταν καθαρά, ήμασταν αθλητές του φυτωρίου. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να δαπανίσει πολλά χρήματα για να κάνει την ενίσχυση που θα μας έδινε ένα κλικ παραπάνω. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα τελικό κυπέλλου το 1981, το οποίο μας το πήρε ο Ραμπίδης. Okay, αναγνωρίζω, η ΑΕΚ κατέκτησε το κύπελλο, μπράβο της, αλλά εγώ έχασα το κύπελλο. Γιατί υπήρχε ένας Ραμπίδης, ο Κέρκ Ράμπις. Λος Άντζελες Λέικερς, βέβαια. Δεν ξέρω πόση σχέση έχει με την Ελλάδα. Γίναν πολλά εκείνη την περίοδο. Εγώ θα έλεγα δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα. Αλλά κατάφεραν και τον κατέβασαν στο γήπεδο για ένα χρόνο. Και ουσιαστικά εκείνος μας πήρε το κύπελο. Είναι μια πικρία που την κουβαλάω. Τι άλλο να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή όντως με βρίσκεται προετοίμαστο. Πολλές χαρές βέβαια, πολλές στιγμές χαράς. Πολλές στιγμές νίκης. Που βγαίναμε στα κόρατς και παίζαμε και κάναμε τα ταξιδάκια μας, προσπαθούσαμε, εντάξει αξιοπρεπώς νομίζω, το να συμμετέχει σε μια ομάδα μπασκετική ή και άλλου αθλήματος είναι πολύ σημαντικό για την υπόλοιπη ζωή σου, γιατί αποκτάς εμπειρίες, φιλίες, γνωριμίες και όλα αυτά. Και αυτό λέω και στα νέα παιδιά τώρα που συναντώ συνέχεια, ότι πάνω απ' όλα το κέρδος και η πρίκα από τον αθλητισμό είναι ότι γυμνάζεις το σώμα σου, είναι θέμα υγείας, αποφεύγεις κακές συνήθειες. Πιθανότατα αν δεν έπαιζα μπάσκετ ή αν δεν αθλούμουν να κάπνιζα κιόλας, δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου. Και καλά κάνετε. Αποκτάς τους φίλους σου, δεν ξέρω τώρα αυτό, αν το πήρες βαρέως εσύ, δεν ξέρω καπνίζεις. Όχι, και καλά κάνετε, είμαι αντικαπνιστής, γι' αυτό το είπα. Ναι. Και έτσι λοιπόν, σίγουρα δεν υπάρχει κάτι αρνητικό από τον αθλητισμό. Στο επίπεδο που το βλέπω εγώ και στο επίπεδο που ασχολούμαι εγώ, έτσι. Ο φίλος ο Μάνος επανέρχεται και λέει Ηρακλής Παναθηναϊκός στο Παλέ, δεν μας λέει χρονιά, τεράστια νίκη με καταπληκτικό τσουμί, χαμός έγινε λέει στο Παλέ. Τώρα λοιπόν, ποιο μάτς μπορεί να είναι αυτό. Το έχω ανεβάσει και σχετική φωτογραφία. Πιο απ' όλα δηλαδή. Όπου πνίγομαι στις αγκαλιές συμπαικτών μου και αναρωτιέμαι κάτι καλό πρέπει να έκανα. αυτή τη στιγμή δεν είμαι εύκαιρος, παρόλο που έχω το βιβλίο μπροστά μου, αλλά δεν μπορώ να καθυστερώ το ραδιοφωνικό σας χρόνο. Όχι, με τρίποντο δικό μου, είχα βάλει και πολλούς πόντους, ανατρέψαμε τη διαφορά των play-offs απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και ενώ είχαμε χάσει με 15 πόντους, κερδίσαμε με 16. Αυτό μου το θύμισε ο Γιώργος ο Δημαρέλος μέσω του Facebook, όταν ανέβασα τη φωτογραφία και λέω κάτι καλό πρέπει να έκανα. Λέει πιτσιρικάς ήμουν, με έφερε ο μπαμπάς μου και θυμάμαι τη φάση και αυτό μου το επιβεβαίωσε και ο Αλέξανδρος Οικονομίδης. Αυτό ήταν το μάτς. Και αυτό με κάνει να ξαναπώ ότι περιμένουμε το λεύκομα πώς και πώς του νομίζω ότι δεν έχει ξανά υπάρξει τέτοια δουλειά πανελλαδικά. Ναι. Ένας άνθρωπος να κάτσει να ασχοληθεί με όλα τα αποτελέσματα, έχει επισκεφθεί την Ομοσπονδία για Φιλαγόνους, βιβλιοθήκες, την Ακαδημία Αθηνών, τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, των αθλητικών εφημερίδων. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανείς να έχει ασχοληθεί, να έχει εμβαθύνει τόσο πολύ σε μια έρευνα αθλητικού περιεχομένου. Πράγματι θα είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω μετά θα είναι το κίνητρο και θα βρει μιμητές και για άλλους συλλόγους. Γιατί άλλο ένα απλό φωτογραφικό λεύκομα και άλλο μια έρευνα. Γιατί η έρευνα αυτή θα είναι και διαχρονική. Όλα τα αποτελέσματα είναι περασμένα σε εξελάκι. Οπότε προστιθέμενη υπόλοιπη. Και αν μπορεί να βγει, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση κύριε Τσουμή, αν βγαίνει τώρα. Δύο εβδομάδες άδειας το καλοκαίρι. περνάνε. για μελέτη. Περνάνε για αέρα. Αέρα περνάνε. Ναι. Με το κύμα εκεί διαβάζει τα πάντα. Ναι.
Νομίζω θα βγει φέτος και σύντομα μάλιστα. Να προλάβουμε το καλοκαίρι. Ναι. Και η επιθυμία του Αλέξανδρου ήταν να το συνδυάσει με τη χαρά της ανόδου στην Α1. Δεν υπάρχει ήτανε καλύτερο. Ήταν μια ευκαιρία να το κάνουμε πέρυσι στα 110 χρόνια του Ηρακλή, 1908-2018, αλλά ναι. Επειδή όλο και κάτι παραπάνω ήθελε να βάλει και όλο να το αναβαθμίσει, θα το συνδυάσει μάλλον φέτος με την άνοδο του τμήματος στην Α1. Για Ingram πόσες ερωτήσεις να κάνω, πόσες ώρες? Λοιπόν, ο Ingram ήταν εξαιρετικό παιδί, παικταράς. Απλώς δεν είχα την τύχη να παίξω πολλά χρόνια μαζί του, τα χρόνια όλα δηλαδή που ήταν εδώ. Ναι. Εν πάση τόσο για κάποιους λόγους η τεχνική ηγεσία τότε έκρινε ότι έπρεπε να κάνει κάποιες αλλαγές και έτσι μετά τον Ηρακλή το 89 έπαιξα 3 χρόνια στον ΠΑΟ Διοικητηρίου στην Α2, ο οποίος ΠΑΟ τότε διεκδικούσε την άνοδο στην Α1, το πάλεψε δηλαδή πολύ σοβαρά με προπονητή την πρώτη χρονιά του Βαγγέλη τον Αλεξανδρή. Η αδελφή Ψωμιάδη ήταν τότε στη διοίκηση του ΠΑΟ Διοικητηρίου. Έτσι, όταν έκανε που λέμε ο Ingram τις εμφανίσεις τις καλές, εγώ έπαιζα στην Α2. Ναι. Γιατί είναι που λέμε δεν σταματάει απότομα το μπάσκετ, δεν μπορείς να το ξαναματήσεις ξαφνικά. Έπαιξα και στο ΠΑΟ Διοικητηρίου 3 χρόνια. Έπαιξα μετά και στον ΑΕΤΟ, που είναι ο δεύτερος σύλλογος που αγαπάω, έτσι, γιατί υπήρξε ο πατέρας μου πρόεδρος για 20 και πλέον χρόνια, πρόεδρος του ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ. Τότε ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, έπαιξε ένα χρόνο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και 2 χρόνια έπαιξα αεραστεχνικό μπάσκετ στο Πανόραμα, στο Β' τοπικό. Και κάπως έπαιξα έτσι ολοκληρώθηκε η καριέρα. Το 37 μου. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η καριέρα μου. Έκανα και τον προπονητή στο Πανόραμα στις μικρές ομάδες 3 χρόνια. Αλλά επειδή είχα το επάγγελμά μου, είμαι πολιτικός μηχανικός, την οικογένειά μου, αυτά όλα ήρθαν σε δεύτερη μοίρα και πορευτήκαμε αλλιώς. Τώρα επί της ευκαιρίας της επιστροφής. Τώρα μου ήρθε η ιδέα στον αέρα, δεν πειράζει. Πάλι απροετοίμαστο και τον εαυτό μου πιάνω απροετοίμαστο με αυτό που λέω. Θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά να σας μαζέψουμε όλους εσάς που ο κόσμος, όπως βλέπω και από τα μηνύματα, δεν σας ξεχνά και σας αγαπάει. Δηλαδή εκείνη την πεντάδα που είπατε και άλλους, ναι. Δεν είναι μόνο, ναι, υπάρχουν, ναι, και άλλοι. Ναι. Και να κάνουμε μία-δύο, δεν ξέρω πόσες εκπομπές. Ακόμα και εδώ με την παρουσία σας στο στούντιο. Παρόλο που την πρώτη φορά που τηλεφωνηθήκαμε δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ στο κάλεσμά σας. Τώρα με ξάφνιασε ο χρόνος που με κρατήσατε στον αέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλίμονο. Δεν μιλάμε κάθε μέρα γι' αυτά. Δεν μιλάμε κάθε μέρα. Στη διάθεσή σας και για μια επόμενη φορά. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσουμή. Να είστε γερός. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και στο Ιπανιδί. Ευχαριστώ. Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Είναι κάποιες φορές που θα το ξαναπώ, τέτοιες αναμνήσεις, τέτοιες ιστορίες, τέτοια γεγονότα, τέτοιες συζητήσεις, τέτοιοι διάλογοι, νομίζω συμφωνούμε όλοι, τους έχουμε ανάγκη. Και ευτυχώς, παρά το ότι άργησε πάρα πολύ το μπάσκετ, μας δίνει αυτές τις αφορμές να τις ξαναφέρουμε στην επικαιρότητα. Για να μαθαίνουν και οι πιτσιρικάδες, για να ακούνε, γιατί δυστυχώς παρασύρονται, και σε αυτό ίσως φταίμε πιο πολύ εμείς οι μεγαλύτεροι, παρασύρονται μόνο στο τώρα. Και είναι καλό, όπως στα σχολεία, δεν πας και μαθαίνεις το τώρα μόνο. Μαθαίνεις ιστορία, μαθαίνεις γεωγραφία, μαθαίνεις 1000 πράγματα. Έτσι και εδώ, καλό είναι, δεν λέω κάθε μέρα, αλλά έστω μία στο τόσο, να κάνουμε στα παιδιά μας και μαθήματα ιστορίας. Γιατί ο Ηρακλής είναι τεράστιος. Και έχει τέτοια ιστορία που δεν γίνεται να μην τη μεταφέρεις από γενιά σε γενιά. Αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο στο επόμενο μας τηλεφωνικό ραντεβού. Πριν πάμε σε αυτό, να προαναγγείλω κλήρωση. Κλήρωση μακελιό. Χαμός θα γίνει. Και είμαι σίγουρος ότι και πάλι όπως και πέρυσι, θεωρώ φέτος πιο πολύ, θα έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Γιατί το δώρο είναι πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Και σε ευρώ, αλλά πολύ περισσότερο δε σε αξία. Μέσα στις επόμενες εκπομπές, θα το δούμε τώρα πότε, θα κληρώσουμε 3
αιτήσεις, υποτροφίες, όπως θέλετε πείτε το. Αυτή κι αν είναι η χαρά μου τώρα. Πατέρα Βασίλειε, τι έκπληξε να έρθει. Ο Τάσος δεν μου είπε τίποτα. Δεν μου είπε τίποτα. Μου το είχε κρυφό. Μου το είχε κρυφό. Μόνο στην ώρα για μπλε μιλάει, να ξέρεις. Μόνο στην ώρα για μπλε μιλάει. Λοιπόν, θα πάμε στο θέμα μας. Έχουμε την παρουσία του πατέρα Βασίλειου εδώ, έξω από το στούντιο. Έλεγα λοιπόν ότι θα γίνει χαμός στις επόμενες εκπομπές, γιατί θα κληρώσουμε τρεις αιτήσεις. Η καθεμία κοστίζει 100 ευρώ, παρακαλώ, για το Ήρα Camp. Και μιας και έχω στη γραμμή μου την προπονήτρια του Στίβου του Ηρακλή, που αγαπάμε όλοι μας πάρα πολύ, προπονήτρια και όχι μόνο θα πω, το κορίτσι που τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, για τα πάντα όλα, θα κάνω το ίδιο παράπονο που έκανα και πέρυσι η Ελεονόρα Ρωσιάδου. Θέλουμε και ένα camp για εμάς τους μεγαλύτερους. Δεν γίνεται. Καταρχήν ξεκινάς και μόνο που με είπες κορίτσι να σου πω 10 ευχαριστώ παραπάνω. Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους ακροατές. Γεια σου Ελεονόρα. Έχω παράπονο. Θέλουμε ένα Ήρα camp για τους 30 και πάνω. Κοίταξε, δεδομένου ότι ακόμα δουλεύουμε πάνω στο Ήρα camp, βάζουμε νέες ιδέες και το εμπλουτίζουμε συγκριτικά με πέρυσι. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή και εμείς, σου. Να παίξουμε κι εμείς, ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σου. Αλλά θα είναι ζόρικα, να ξέρεις, δεν θα είναι εύκολα. Προετοιμάσουμε. Πρέπει να κάνω προετοιμασία, Σκέψω ότι πέρυσι αυτό είναι που έγραψα και πριν από λίγο, ότι τα παίρνανε 5 η ώρα και μας λέγανε κοιμόταν μέχρι τις 7 το επόμενο πρωί. Τι τους κάνατε. Οπότε φαντάσου ότι δεν θα είναι εύκολα. Επειδή πολλοί φίλοι μου πέρυσι έφεραν τα παιδιά τους ναι, στο Ήρα Camp, πραγματικά μου το λέγανε και τώρα με ρωτούσανε. Θα γίνει φέτος, πότε θα ξεκινήσει. Το θέλουμε ξανά και τα παιδιά το ζητούν γιατί δεν το έχουν ξεχάσει και λένε μπαμπά, μαμά, θα έχουμε φέτος Ήρα Καμπ. Και να που έχουμε ξανά. Και είσαι εσύ κατάλληλη να μας ενημερώσεις για όλα, να απαντήσουμε και στην οποιαδήποτε απορία εφόσον υπάρξει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για ημερομηνίες, για ώρες, για το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, για εγγραφές. Βεβαίως. Σ' ακούμε. Λοιπόν. Καταρχήν να πω ότι μέσα από τη δουλειά μου και από την επαφή που έχω από τα παιδιά, επειδή πολλά από τα παιδιά που έχουμε εδώ στο τμήμα του Ηρακλής στην Ακαδημία συμμετείχαν στο περσινό Ήρα Camp, η μεγαλύτερη επιβράβευση που λαμβάνουμε είναι η χαρά τους και το βλέμμα τους πώς μας κοιτάνε και τι θα γίνει. Το Ήρα Camp θα γίνει. Το χαμόγελο που μας δίνουν μετά είναι το καλύτερο μπράβο, μπορώ να πω, για τη δουλειά που κάναμε. Βέβαια το όφελος θεωρώ ότι είναι και για τους δύο, και για τα παιδιά και για τους γονείς και δαιμόνες. Δεδομένου ότι και τα παίρνουμε από το πρωί, τα απασχολούμε παραγωγικά, εμπλουτίζουμε τις αθλητικές τους γνώσεις, κάνουμε πολλές δράσεις που θα τις αναφέρω αναλυτικότερα σε λίγο. Αλλά θεωρώ ότι είναι και μια διοργάνωση η οποία βοηθάει και τους γονείς. Ξεκινάει λοιπόν το Ήρα Camp, πέρυσι είχε γίνει μια εβδομάδα. Mm-hmm. Φέτος το πρόγραμμα είναι να γίνει για τέσσερις εβδομάδες. Τέσσερις εβδομάδες, λίγο διαφορετικά βέβαια από πέρυσι, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα μέχρι και τέσσερις εβδομάδες. Η πρώτη εβδομάδα θα ξεκινήσει και θα έχει την ίδια μορφή, τον ίδιο χαρακτήρα που είχε και πέρυσι. Θα τα παραλαμβάνουμε από τις 8 η ώρα το πρωί, 8 και 4 εν πάση περιπτώσει, μέχρι τις 4.30 που τα απασχολούμε. Σκεφτείτε σαν ένα σχολείο που χτυπάει το κουδούνι. Το ολοήμερο που λέμε στο σχολείο, ναι. Ναι. Ένα σχολείο ολοήμερο που χτυπάει το κουδούνι και τα παιδιά αντί να αλλάξουν μάθημα, αλλάζουν άθλημα. Ενώνεται όλος ο Ηρακλής, ενώνονται όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη και το ποδόσφαιρο μέσα. Έχουμε στίβο, μπάσκετ, βόλεϊ, ράγκμπι, κολύμπη, συγχρονισμένη, πόλο, τζούντο, ξυφασκία. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι. Έχουμε πολλά αθλήματα, εν πάση περιπτώσει. Και τα παιδιά περνάνε λοιπόν, τους δίνουμε έναν αθλητικό προσανατολισμό. Δεδομένου ότι και η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι όλα τα παιδιά έχουν ένα ταλέντο. Το θέμα είναι να βρούμε ποιο είναι αυτό το ταλέντο. Για να το εξελίξουν. Φυσικά με την προϋπόθεση ότι τους αρέσει κιόλας. Μέσα από το Ήρα Camp λοιπόν τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις του Ηρακλή, μέσα στο κέντρο της πόλης. Έχουμε πολλά γήπεδα, αξιοποιούμε τους χώρους μας. Ηλικίες, από ηλικίες πόσο μέχρι πόσο. Ξεκινάμε από 5 έως 14. Υπάρχουν τμήματα διαφοροποιημένα ανάλογα με την ηλικία και υπάρχει και το αντίστοιχο ασκησιολόγιο. Τα πέντε φαντάζομαι τι γίνεται στα πέντε, έτσι. Καλά, φαντάζομαι. Στα πέντε γίνεται χάμος πέρυσι, εδώ μεταξύ, που και φέτος θα γίνει. Βάζουμε κάτι πισίνες με νερό μέσα, προκειμένου επειδή είμαστε, διανύουμε καλοκαιρινό μήνα, ναι. Θέλουμε να τα δροσίζουμε τέλος ενδιάμεσα. Σαφώς και έχουμε λάβει υπόψη ότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, οπότε
Μετά το κάθε μάθημα υπάρχει κάποια θεωρία, κάποια ταινία, ανάλογα με το άθλημα. Τα παιδιά κάνουν διάλειμμα για να φάνε φυσικά μέσα. Υπάρχουν τρία γεύματα κατά τη διάρκεια του Ιρακάμ. Πρωινό, δεκατιανό και μεσημεριανό, το οποίο αναγράφεται και στην αίτηση. Θα ξέρουν οι γονείς ακριβώς τι είναι αυτό που θα δώσουμε στα παιδιά τους να φάνε. Και λειτουργεί λοιπόν ένα αθλητικό σχολείο, να πούμε, εκεί μέσα. Έως 14, είπες, Ελεονόρα. Ναι, ναι, ναι. Για λίγο το χάνω, για λίγο. Για λίγο, για λίγο το χάνεις, και εγώ για ένα χρόνο περίπου το χάνω. Κρίμα. Κρίμα, δεν πειράζει, θα είμαστε εκεί από μαζί με τα παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Βάζαμε πισίνες λοιπόν πέρυσι και τα μπουγελώναμε. Ωραία. Ελάτε λίγα καύσιμα να σας δώσουμε. Τα παιδιά ανυπομονούν, είναι ξετρελαμένα. Και εκτός από το ευχάριστο λοιπόν κομμάτι και σαφώς βασιζόμενο πάνω στην επιστημονική οδό, γιατί όσοι λειτουργούν μέσα όλοι οι προπονητές στο γάμα σήμερα κλείς είναι καταρτημένοι επιστήμονες πάνω, με δίκευση πάνω στο αθλημά τους. Mm-hmm. Θα έχουμε και την τιμή, όπως και πέρυσι, να υπάρξουν μεγάλα ονόματα του αθλητισμού μέσα. Θέλουμε τα παιδιά να έχουν, να τους δίνουμε, πώς να πω, τον ήρωα, τον αθλητικό τους ήρωα. Θα υπάρχουν λοιπόν αθλητές του Ηρακλή, πολύ γνωστοί από το μπάσκετ, από το ποδόσφαιρο, από διάφορα αθλήματα, που θα βρεθούν κοντά στα παιδιά, θα μιλήσουν, θα τους λύσουν απορίες. Θέλουμε να βλέπουμε το θαυμασμό στο... πέρα από τη χαρά στα μάτια τους. Θέλουμε να βλέπουμε και τα παιδιά να κοιτάζουν με θαυμασμό κάποιους ανθρώπους. Να έχουν κάποιο πρότυπο, ναι, να έχουν κάποιο κίνητρο. Ναι, ναι. Τι άλλο μπορούμε τώρα... να πούμε, γιατί είστε σε στάδιο που τρέχετε σε προετοιμασία. Έχουμε κάτι να πούμε για τους γονείς. Να ξαναπούμε, μάλλον, ότι... Ελεονόρα μου, για τους γονείς που ενδιαφέρονται και μας ακούν αυτή τη στιγμή, τι πρέπει να κάνουν. Το απλό, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει ήδη. Μην ξεχάσω να πω πολύ σημαντικό, όπως είχαμε και πέρυσι, ότι τα παιδιά πέρα από τα θύματα που θα συμμετέχουν, πέρα από όλες τις άλλες δράσεις που ετοιμάζουμε, γιατί ακόμα δουλεύουμε πάνω στο project, θα υπάρχει και η ιατρική ομάδα του ΓΣ Ηρακλή και θα παρέχουμε μέσα στο πρόγραμμα αυτά, μέσα στο πρόγραμμα θα παρέχουμε ιατρικές εξετάσεις. Θα υπάρχουν ορθοπαιδικοί, υπήρχε καρδιολόγος και πέρυσι, οπότε είναι ένα πλήρες πακέτο, θεωρώ, για να υπάρχει και ένας έλεγχος της υγείας του κάθε παιδιού. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει ήδη, οι αιτήσεις εγγραφές μπορούν να βρεθούν είτε στο Ira Store που είναι μέσα στην εγκαταστάσεις του Ηρακλή, είτε στα γραφεία του ΓΣ Ηρακλής. Να σημειώσει ο κόσμος και αν θέλει ένα τηλέφωνο, είναι τα σταθερά του Ηρακλή 231-020-77-15, όπου μπορούν να παίρνουν και από εκεί πληροφορίες. Έναρξη έχουμε στις 18 του μηνός. Είναι η τρίτη μετά του Αγίου Πνεύματος, mm-hmm. με το που κλείσουν τα σχολεία. Το 18 με 23 λοιπόν θα είναι ακριβώς όπως ήταν και πέρυσι. Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι λίγο διαφορετικές, γιατί δεδομένου ότι αυξάνει η θερμοκρασία θα υπάρχει μια μεγαλύτερη εξειδίκευση. Δηλαδή θα επιλέγουν συγκεκριμένα αθλήματα που θα θέλουν στην να προσφέρουν. Στην πισίνα μας βλέπω. Στην πισίνα μας βλέπω όλους, ναι. Όποιος λοιπόν έχει απορίες, μπορεί αν θέλει και ευχαριστώ να τα απαντήσουμε τώρα, αλλά από εκεί πέρα να καλέσει το 231-020-77-15, να πάει στο Ira Store, στην μπουτίκ του Ηρακλή, η οποία βρίσκεται Αγίου Δημητρίου 159Β, απέναντι από την είσοδο του ΑΧΕΠΑ, είναι πάνω στην Αγίου Δημητρίου για όσους το γνωρίζουν. Αλλά και αν τυχόν τα παιδιά ανήκουν ήδη σε κάποιο τμήμα του συλλόγου, υπάρχουν ήδη και εκεί οι αιτήσεις, μπορεί να ενημερωθεί από τους αντίστοιχους προπονητές. Και στους εφόρους να απευθυνθούν και τα λοιπά εκεί των τμήματων. Να θυμίσουμε ότι όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος είναι στα 100 ευρώ, έτσι, για είναι 100 ευρώ η μία εβδομάδα, ναι. Μέσα mm-hmm. είναι και η διατροφή, μέσα είναι και οι εξετάσεις, όλο το πακέτο μέσα. Τώρα αν υπάρχει και δεύτερο παιδί, υπάρχει έκπτωση, είναι μείον 20%. Και ζητούμε λίγο χρόνο παραπάνω για να ανακοινώσουμε και το τελικό κόστος, εφόσον κάποιος θέλει να συμμετέχει και τις 4 εβδομάδες, γιατί σαφώς θα υπάρχει μια διαφορετική τιμή στο σύνολο. Αλλά για κάποιον που θέλει να συμμετέχει τη μία εβδομάδα είναι στα 100 ευρώ. Για αυτόν που θέλει να επαναλάβει το περσινό, είναι η ίδια τιμή, ίδιες ημέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, με όλα αυτά που περιλαμβάνουν. Δράσεις, να πω, ναι. Και να ξέρει ο γονιός ότι δεν θα δώσει τίποτα έξτρα. Δηλαδή δίνει τα 100 ευρώ και έχει ήσυχο το κεφάλι του, γιατί και φαγητά mm-hmm. και τα πάντα και δωράκια, φαντάζομαι, τους ναι, έχετε εκεί ετοιμάσει όλα. Θα έχουν δώρα τα παιδιά, όπως και πέρυσι από τους χορηγούς μας. Είμαι πολύ χαρούμενη, πραγματικά, ανυπομονώ. Κι εγώ. Κι εγώ και σας ζηλεύω όλους. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να είμαστε όλες αυτές τις ώρες με τα παιδιά. Γι' αυτό και από πέρυσι σας παρακαλώ να κάνουμε το Ira Camp για μεγάλους. Εντάξει, θα το βάλουμε. Θα το πιέσω. Αχα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι... Ναι. Πες μου. Εγώ. Θεωρώ απλά ότι καλύπτουμε ανάγκη. Δηλαδή, πέρα ότι τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά, θεωρώ ότι είναι μια ανάγκη, γιατί με το που κλείνουν τα σχολεία, πολλοί γονείς δεν έχουν την ευκολία του να έχουν ένα χωριό, ίσως κάποια γιαγιά, παππού που να τα κρατήσει. Οπότε τα παιδιά απασχολούνται παραγωγικά, δημιουργικά και βοηθάμε και τους γονείς, αλλά και τα παιδιά να μάθουν κάτι παραπάνω. Να κάνουν νέους φίλους και να γνωρίσουν και να δουν τα κύπελα του Ηρακλή. Είναι σημαντικό όλο αυτό το... και η θεωρία, όχι μόνο η πράξη. Να γίνονται πολύ εύκολα Ηρακλάκια με αυτόν τον τρόπο. Πολύ εύκολα. Και αυτό, ναι, σαφώς. Και αυτό. Καλά, αυτό εσύ το κάνεις κάθε μέρα για χρόνια, με τα 300-500 πόσα παιδιά έχεις. 500 πλέον έχουμε φτάσει, καλά πάμε. Πω, πω, έτσι το είπα. Όντως 500? Ναι, 500. Πείσε μας όμως, Γιώργο μας. Ξέρεις όλα τα ονόματα απ' έξω. Γιατί έχουμε πιο μεγάλους στόχους. Ξέρω όλα τα ονόματα και όλα τα επίσης απ' έξω, ναι. Των παιδιών. Ξέρεις 500 ονοματεπώνυμα απ' έξω? Ναι, ναι, αμέ. Και ξέρω και παιδιά που. Ναι, τα ξέρω και τα άλλα. Θα σε βάλω να τα πεις, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα τα πω όλα. Θα είναι μου τέσσερα. Μπράβο, όπως μπράβο και στους υπόλοιπους του Στίβου, γιατί το έχω ξαναπεί. Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά. Και επί της ευκαιρίας, δώσ' μου και ένα point να ξαναπώ εγώ τα μπράβο, αλλά να μας δώσεις και δύο πινελιές, αν θέλεις, για το διασυλλογικό με τα παλικάρια μας που το κατακτήσανε πρόσφατα, όπως και πέρυσι. Ναι, ναι. Φέτος εξελίχθηκε σε δύο ημέρες πάλι το διασυλλογικό πρωτάθλημα στην κατηγορία ανδρών γυναικών και οι άνδρες του Ηρακλή επανέλαβαν την περσινή επιτυχία και έρθισαν το πρωτάθλημα. Να τα λέμε αυτά. Πολλά μετάλλια. Να τα λέμε. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Σημαντικό εδώ είναι, τουλάχιστον το δικό μας το κομμάτι, είναι να δίνουμε μια πολύπλευρη, ένα πολύπλευρο κοινωσιολόγιο στα παιδιά μέχρι και την πρώτη γυμνασίου και μετά να παίρνουν πιο εξειδικευμένοι προπονητές και να ακολουθούν πιο εξειδικευμένα αθλήματα. Κάνουμε από όλα τα αθλήματα, από όλα τα αγωνίσματα, συγγνώμη, μέχρι και την πρώτη γυμνασίου και από εκεί πέρα τα παιδιά μπαίνουν σε πιο αγωνιστικό πρόγραμμα. Αναλόγως έχουμε διάφορους προπονητές, είμαστε ομάδα, όπως ομάδα είμαστε και στο Ηρακάμπ, έτσι, με αρχηγό φυσικά τον Φώτη Δωθέ, ο οποίος είναι εκεί μέρα νύχτα, ακούραστος εργάτης. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον ίδιο και τον Γάμα Σίγμα που και φέτος μας δίνει τρεις αιτήσεις, που δεν είναι μικρό δώρο, είναι 300 ευρώ παιδιά στο σύνολο. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μόλις το κληρώσουμε τις επόμενες μέρες, έτσι. Χαμός θα γίνει. Όποιος θα κερδίσει να το ευχαριστήσουν όλοι. Τελευταία ερώτηση. Πέρα από ότι σε ζηλεύουμε όλοι, πώς την παλεύεις με 500 παιδιά κάθε μέρα? Αχ, Γιώργο, να σου πω, μακάρι να είμαι με 500 παιδιά παρά με 500 μεγάλους, να μιλήσω. Είναι πιο πλασινούμε, είναι πιο ευχάριστο το κλίμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το αγαπάω. Σαφώς δεν είναι πάντα εύκολο, έχει τις δυσκολίες του, αλλά θεωρώ ότι μου αρέσει. Από εκεί ξεκινάει η επιτυχία. Μου αρέσει αυτό που κάνω. Και κάθε μέρα. Είναι και τιμή μου φυσικά να είμαι σε τόσο μεγάλο σύλλογο, σαφώς. Εννοείται. Βοηθάει και ο σύλλογος. Και κάθε μέρα όποιος μπει έτσι λίγο να χαζέψει στο Facebook και στη σελίδα του Ηρακλή με τις Ακαδημίες και όλα αυτά που ετοιμάζεται, κάθε μέρα θα δει και κάτι διαφορετικό. Δεν χορταίνεις δηλαδή με τίποτα. Τι τα βάζουν. Σήμερα μου στείλανε φωτογραφία από το Λουξεμβούργο. Ένα πιτυρίκο που έχουμε 5 χρόνων με το. Να μην χαρώ, να μην το ανεβάσουμε κι αυτό. Είναι. Θεωρώ χάρηκα. Και το Σάββατο ήταν πολύ ωραία. Πήγαμε πάνω στο ζωολογικό του κήπου. Γενικώ κάνουμε. Τα έχετε τρελάνει τα παιδιά. Κάθε μέρα τα βάζετε και κάνουν και κάτι. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο, πραγματικά. Και να συνεχίσετε έτσι και από κοντά στο Ηρακάμπ. Και εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε άλλη μία φορά τουλάχιστον όταν πλησιάζει και ο καιρός για να το ξαναφέρουμε έτσι στον κόσμο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ. Γεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Η Ελεονόρα Ρωσιάδου λοιπόν, προπονήτρια του Στίβου του Ηρακλή και το κορίτσι όπως είπα και πριν που τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακούσατε τι δουλειά γίνεται εκεί. 500 παιδιά. 500 Ηρακλάκια. Τι δουλειά γίνεται εκεί. Και στα υπόλοιπα έτσι, και στο Κολυβητικό και σε άλλα τμήματα που έχουν πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών στο βόλεϊ, στο μπάσκετ κτλ. Είναι σπουδαίο. Και είναι σπουδαίο για εσάς τους γονείς να εμπιστεύεστε τον Ηρακλή, να εμπιστεύεστε τους προπονητές, τους εφόρους, τους υπευθύνους, να στέλνετε τα παιδιά σας και να τα βλέπετε να έρχονται πίσω με ένα χαμόγελο τεράστιο. Και με τη γλυκιά κούραση ότι κάτι κάνανε, ότι δεν πήγαν εκεί απλά για να περάσουν την ώρα τους. Αυτός είναι ο Ηρακλής. Αυτός είναι ο Ηρακλής. Να σας το ξαναπώ το νούμερο. 500 παιδιά καθημερινά. Φωνάζουν Ηρακλής, τρέχουν, μοχθούν, υδρώνουν, διασκεδάζουν, παίζουν. Ό,τι καλύτερο.
Ό,τι καλύτερο. Θα δώσω με πολύ μεγάλη χαρά σκητάλη, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, ο πατέρας Βασίλειος θα είναι στην εκπομπή που θα ακολουθήσουν τα παιδιά, ο Τάσος, ο Τρέγιας μαζί με τον Ζάχο, τον Ντρούλινγκ. Και μιας και είναι εδώ, να θυμίσω ότι υπάρχει εδώ και χρόνια το κοινωνικό φαρμακείο στο Ασβεστοχώρι. Όποιος έχει φάρμακα που δεν τα χρησιμοποιεί αλλά δεν έχουν λήξει, μπορεί να τα φέρνει και εδώ στο Λίμπερο, να τα μεταφέρω και εγώ ίδιος στο Ασβεστοχώρι. Και επίσης υπάρχει, και κάθε φορά δεν σταματά αυτό, η ανάγκη για αίμα, με την τράπεζα του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ασβεστοχωρίου. Θυμάστε, είχαμε αναφερθεί και στο παρελθόν αρκετές φορές και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε και με την παρουσία του πατέρα Βασιλείου εδώ πριν κάποια χρόνια, που ήταν κοντά μας. Θα σας τα πει ο ίδιος καλύτερα, νομίζω, με τα παιδιά που θα ακολουθήσουν στο ράδιο Μαρμίτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νότος. Τώρα κάτι δροσιστικό θα το ήθελα εκεί πάνω στο βράχο, με θέα τη θάλασσα, στην Άθιο Χαλκιδικής, Νότος Καφέ All Day Bar. Και τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου παρακολουθείτε σεμινάρια, μπαρίστα, τουριστικά, πληροφορική και όχι μόνο. Εθνικής Αμήνης 14α 23 10 222 962 και datalabs.edu.gr. Πρώτο Θεός, τα λέμε αύριο με την εκπομπή μας Ώρα για Μπλε εδώ στο Λίμπερο 107,4, 7 και κάτι με 8 και κάτι. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά.